μπορούσε να κινείται με ιδιαίτερη άνεση σε όλο το Αιγαίο. Στις 8 το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου 1912, τμήμα του ελληνικού στόλου περιπολεί κοντά στα στενά του Ελισπόντου όταν πληροφορείται ότι 4 τουρκικά θωρικτά βγήκαν από τα στενά. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, Παύλος Κουντουριώτης, στέλνει ένα ιστορικό σήμα προς τα πληρώματα των πλοίων. Με τη δύναμη του Θεού, τα σευχάς του βασιλέως μας και εν ονόματι του δικαίου, πλέω με θορμήσα καθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον των εχθρών του γένους. Ο ελληνικός στόλος παίρνει θέση μάχης και στις 9:20 αρχίζουν οι πρώτες ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στα αντίπαλα πλοία. Στις 9:35 ο Αβέροφ υψώνει σήμα ότι θα ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία. Αυξάνει ταχύτητα και κατευθύνεται μόνος εναντίον του τουρκικού στόλου, βάλλοντας από απόσταση μέχρι και 2.850 μέτρα. Του Αβέροφ είναι αρκετά παράτολμη, γιατί βρίσκεται κοντά στα τουρκικά παράλια από που δέχεται ισχυρά πυρά. Όμως εξαιτίας αυτής της τολμηρής κίνησης του θωρικτού Αβέροφ, ο Τούρκος ναύαρχος τρομοκρατείται και μετά από σύντομη μάχη διατάσσει τον τουρκικό στόλο να καταφύγει πάλι στα στενά του Ελισπόντου. Στις 10:20 η ναυμαχία λήγει. Τα τουρκικά πλοία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και έχουν 58 νεκρούς και αρκετές δεκάδες τραυματίες. Από ελληνικής πλευράς οι ζημιές είναι ελάχιστες, με 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. 6 μέρες μετά από την ναυμαχία της Έλλης, στις 9 Δεκεμβρίου 1912, το ελληνικό υποβρύχιο Δελφίν πραγματοποιεί την πρώτη στον κόσμο τορπιλική επίθεση εναντίον στόχου επιφανείας. Έξω από τα Δαρδανέλια εκτοξεύει τορπίλες εναντίον του τουρκικού καταδρομικού Μεζιτιέ. Η επίθεση αποτυγχάνει, αλλά προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και καθυστέρηση στα τουρκικά πλοία και επιτρέπει στο Αβέροφ να τα φτάσει και να τα εκδιώξει. Πρωί της 5ης Ιανουαρίου 1913, ο τουρκικός στόλος βγήκε από τον Ελίσποντο και κατευθύνθηκε προς τη Λίμνο. Σκοπός του ήταν να ευνηδιάσει τον ελληνικό στόλο και να τον πλήξει στον αύσταθμο του Μούδρου. Όμως ο ευνηδιασμός απέτυχε και ο ελληνικός στόλος βγήκε για να τον αντιμετωπίσει. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος, η θάλασσα γαλινέα, άνεμος λεπτός, ατμόσφαιρα διαβιεστάτη. Η διάβγεια της ατμόσφαιρας ήταν ότι αυτή, ώστε διεκρίνεται καθαρότατα εις τον ορίζοντα, πάσε επέριξ νήσι ως και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μακράν προς νότον, εις το βάθος του ορίζοντος, διεκρίνοντο αμυδρός τα ιστορικά ψαρά. Η δε δόξα της ηρωικής νήσου, παρεγγίζουσα άνωθεν του ελληνικού στόλου, ενεθάρινε και ενεψύχωνε τους απογόνους των μεγάλων ναυμάχων του 21, εις τον κατά του εχθρού αδιάλακτον αγώνα. Άμα τη εμφανίσει των εχθρικών σκαφών, ο Αβέροφ εσήμανε πολεμική νέγερσιν. Ομοχυρία πυροβόλου αναφέρει ετοιμότητα.
Τα τουρκικά θορυκτά όταν είδαν τον Αβέροφ ετράπησαν εις άτακτον φυγή. Μόλις το τουρκικό καταδρομικό Μετζιτιέ διέκρινε τον Αβέροφ, εσήμανε δια του ασυρμάτου τη λέξη Αβέροφ Αβέροφ και αμέσως ετράπη εις άτακτον φυγή. Στις 11:35 οι δύο στόλοι άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά με τους Έλληνες πυροβολητές να είναι πολύ πιο εύστοχοι από τους Τούρκους. Η τουρκική ναυαρχίδα Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα παθαίνει σημαντικές ζημιές από τις βολές του Αβέροφ και τρέπεται σε φυγή ακολουθούμενη από τα άλλα τουρκικά πλοία. Το Αβέροφ, λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητάς του, αποσπάται από τον ελληνικό στόλο και συνεχίζει μόνο την καταδίωξη των Τούρκων, μέχρι που αυτοί κρύβονται στα στενά του Ελισπότου. Στις 2:30 η ναυμαχία έχει λήξει. Με τον τουρκικό στόλο να έχει υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές, ενώ 260 περίπου Τούρκοι ναύτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Από τον ελληνικό στόλο, μόνο το θορυκτό Αβέροφ έχει μικρές ζημιές και έναν τραυματία. Μετά από την ναυμαχία της Λίμνου, ο τουρκικός στόλος κλείστηκε στα στενά του Ελισπόντου και δεν τόλμησε να ξαναβγεί μέχρι το τέλος του πολέμου, αφήνοντας το Αιγαίο στην απόλυτη κυριαρχία του ελληνικού στόλου.